Μια στρατηγική η οποία επιβεβαιώθηκε και μια στρατηγική η οποία ήταν η κερδισμένη αυτών όλων των εκλογών. Όταν εμεί λέγαμε αυτά τα πράγματα, κάποιοι απαξιωτικά μα αντιμετώπιζαν. Ακόμα και πριν λίγε μέρε, άκουσα τον κύριο Μαλάν να μιλά για κυβέρνηση εθνικού συνασπισμού. Ρωτώ λοιπόν, όταν μετά το Μαρή πήραμε επιπρόσθετη πρωτοβουλία για να υπάρξει κυβέρνηση εθνική ενότητα, κυβέρνηση εθνική σωτηρία, να υπάρξουν ευρύτερων συνενέσεων, η απάντηση ήταν αρνητική μέσα από τα γεγονότα. Βέβαια, χάθηκε δήμος χρόνος. Τώρα όλοι μιλάνε για κυβέρνηση Εθνική Ενότητα και για συνέργεια. Δεν ξέρω. Επειδή όλα αυτά κρίθηκαν στην κάλπη, κύριε Πρόεδρε, θέλετε να πάμε στο αποτέλεσμα τη και να ρωτήσω εάν νιώθετε ότι οι επιλογέ σα ε, επιβεβαιώθηκαν επί του εδάφου και δικαιώθηκαν. Ναι. Γιατί Δικαι... ακούγονται πολλά και γράφονται άλλα τόσα. Ξέρω, ακούγονται πάρα πολλά, γράφονται πάρα πολλά. Συνήθω το Δημοκρατικό Κόμμα και κάποιοι από εμά είμαστε ο σάκο του μπόξ. Αυτό γινόταν και επί Σπύρου Κυπριανού και Δάσου Παδόπουλου. Γι' αυτό όμω αδιαφορούμε. Ναι, οι επιλογέ μα δικαιώθηκαν, οι στρατηγές μα δικαιώθηκαν. Γιατί ακριβώ. Με ένα συνετό τρόπο θέσαμε τις παραμέτρους, πώς πρέπει να προχωρήσει ο τόπος προς τα μπροστά. Αν θέλαμε να κοιτάξουμε μόνο πίσω, θα, θα επιλέγαμε καλύτερους τρόπους. Να βγούμε ατσαλάκωτοι, να κρυφτούμε, να δηλειάσουμε και στο τέλος της μέρας να ζητήσουμε και τα ρέστα. Όχι. Την ώρα που η πατρίδα κινδύνευε και κινδυνεύει, την ώρα που η οικονομία χρεοκοπεί την ώρα που απαξιωτικά ολόκληρο, οι πολίτε κρίνουν το, το πολιτικό σύστημα, την ώρα που οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι βρίσκονται μπροστά μα, πιστεύω ότι εκείνοι που θέλουν πραγματικά να υπηρετήσουν τον τόπο δεν είναι αυτοί που φυγομαχούνται και αυτοί που σιωπούν. Γι' αυτόν τον λόγο και να το πω και γενικότερα. Οι ηγεσίε κρίνονται όχι γιατί φοβούνται το πρόσκαιρο πολιτικό η κομματικό κόστο. Οι ηγεσίε κρίνονται αν έχουν όραμα και αν τη δύσκολη στιγμή μπορούν να πάρουν και δύσκολε αποφάσει. Ακόμα και αν αυτέ τι αποφάσει το μισό κόμμα δεν φαίνεται να τι ακολουθεί. Ακούστε, εγώ να πω το εξή πράγμα. Εγώ άκουσα τι προηγούμενε μέρε πράγματα και θάματα. Και πραγματικά, όταν μια επιλογή δικαιώνεται μέσα από τα, από τα δεδομένα, δεδομένου ότι. Από τον πρώτο γύρο, ο κύριο Αναστασιάδη συγκέντρωσε ένα ποσοστό τη τάξη του 46%. Αυτό δεν έγινε ποτέ στην Κύπρο. Από τη στιγμή που ξέρουμε ποια είναι τα πραγματικά ποσοστά του κάθε κόμματο, και δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι απλώ αριθμητική, είναι και η δυναμική που δημιουργήθηκε στη ναι. βάση ενό οράματο και στη βάση μια στέρεα βάση, αυτή που χρειάζεται ο τόπο για να ξαναοικοδομηθεί και να αναπτυχθεί. Λέω λοιπόν, είναι ποτέ δυνατόν να ακούω από τηλεοπτικού σταθμού την ώρα που έχουν καταρρεύσει όλε οι δημοσκοπήσει ή ακόμη και οι δημοσκοπήσει εξόδου. Και βέβαια από όλα αυτά που έχουν καταρρεύσει, το μόνο πράγμα που κάποιοι επέλεξαν να πούν είναι ότι στο Δημοκρατικό Κόμμα έδωσε 30-35-37%. Στη βάση ποιων κριτήριων αυτά κρίνονται, εσεί τι λέτε, Πώ. Εγώ, εγώ λέω ότι με όλο το σεβασμό, ναι, υπήρξαν πολίτε και δικοικοί που ήθελαν να στείλουν τα μηνύματα του. Και τα μηνύματα του τα, τα στείλαν. Είτε γιατί λόγω ευαισθησία, είτε λόγω βιωμάτων, είτε λόγω προϊστορία, είτε λόγω αν θέλετε να α, στείλουν ξεκάθαρο μήνυμα στην ηγεσία ή σε όλου μα, ναι. Ε, υπήρξαν δικοικοί που δεν ακολούθησαν την απόφαση του κόμματο. Αυτό το ξέραμε. Και αυτοί θα στρατευτούν Συ, τώρα. Συγγνώμη. Ε, Απλώ να μου επιτρέψετε. 30 δευτερόλεπτα να πω το εξή. Ξέρετε, εμεί στο Δημοκρατικό Κόμμα από την ίδρυσή μα μέχρι σήμερα, όταν δεν είχαμε δικό μα υποψήφιο, πάντοτε σε όλε τι αναμετρήσει όταν στηρίζαμε κάποιου άλλου, δεν συγκεντρώναμε όλα τα ποσοστά μα. Θέλω να υπενθυμίσω πριν πέντε χρόνια, όταν μεταξύ πρώτη και δεύτερη Κυριακή στηρίξαμε τον κύριο Χριστόφιαν και όλη η ηγεσία ήταν υπέρ. Πόσα του δώσαμε, 57%. Όταν επί Γιώργου Ιακώβου γινόταν εκλογέ, επί Σπύρου Κυπριανού, πόσα δώσαμε στον πρώτο γύρο, 41%. Συν πολλά άλλα. Τώρα, ναι, εγώ λέω ότι δικό εκεί, ακριβώ ανεξαρτήτω του τιμήματο και ανεξαρτήτω ότι είχαν βιώματα, είχαν ευαισθησίε πλήρω σεβαστά από εμά. Όμω στην πλειοψηφία του στήριξαν την επιλογή του κόμματο. Και αυτό είναι προσπίστην αυτών των δικοικών. Γιατί την ώρα που η πατρίδα κινδυνεύει, έβαλαν πάνω και από τα προσωπικά τους το καλό στον νοσηφέρον του τόπου. Παύριο, επαύριο τίθεται θέμα εσωκομματική εσωκομματικής ε, κομματικού πατριωτισμού. Να ξέρετε, έχω ακούσει αυτές τις μέρες απίστευτα πράγματα. Ό,τι έχει συνεδριάσει το εκτελεστικό γραφείο, υπήρξε λίστα προγραφών, υπήρξε εκείνο, υπήρξε το άλλο. Έχω σχολιάζοντα σήμερα αυτέ τι πληροφορίε, δεν ξέρω από πού προέρχονται ή τι θέλουν να εξυπηρετήσουν. Εμά ο στόχο μα είναι καθαρό. Την Κυριακή θα πρέπει ο τόπο να εκλέξει πρόεδρο, για να μπορέσει να υπάρξει κυβέρνηση, φτάνει πια στην ακυβερνησία, Μα... φτάνει πια στην αστάθεια, φτάνει πια στου αλληλεξιδισμού. Λοιπόν, έχω πει σήμερα, λέγοντα αυτά, ότι αποτελούν σενάρια επιστημονική φαντασία. Και αυτοί οι οποίοι επεξεργάζονται ή κυκλοφορούν αυτά τα σενάρια, ένα πράγμα να ξέρουν. Πλήττουν το ίδιο το κόμμα. Στρέφουν ψηφοφόρου εναντίον του κόμματο. Κάποιο έχει το αναφέρει το δικαίωμα να διαφωνεί. Από την άλλη πλευρά, όμω, πρέπει να προστατέψει και το ίδιο το κόμμα, ανεξαρτήτω τη όποια θεμητή διαφορετική του προσέγγιση. Εμεί μάθαμε να σεβόμαστε, Κλειστήκε μάθαμε να τιμούμε όλου εκείνου. Γι' αυτόν τον λόγο, λοιπόν, λέω: Προτεραιότητα όλων μα, όχι τώρα, εδώ και αρκετό καιρό, είναι να μπορέσουμε πραγματικά να τραβήξουμε τον τρόπο μπροστά. Το δίλημα αυτών των εκλογών είναι απλό. Ή μένουμε πίσω προσκολλημένοι στο παρελθόν, ή επανεκκινούμε προ το μέλλον, κερδίζοντα το στίχημα και τι προκλήσει και αντιμετωπίζοντα του κινδύνου. Κάθε λεπτό, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα που χάνεται είναι ακόμα ένα βαρύδι για τον τόπο μα. Και ελπίζω να είμαστε αρκετά γνωστικοί για να καταλαβαίνουμε Ευχαριστώ. ότι παίζουμε με τη φωτιά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.